Το Πολυτεχνείο Κρήτη ε, σπάει του κύκλου σπουδών σε 4 συν 1. Ε, περιλαμβάνει δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Ορίζει ξεκάθαρο ότι θα υπάρχει επιτροπή που θα εξετάζει στην αρχή του χρόνου αν θα υπάρχουν δίδακτρα. Ε, βάζει κριτήρια στη μέρημνα. Γενικά ε, βάζει πιστοτικέ μονάδε ε, στα προγράμματα σπουδών ανάλογα με τα μαθήματα. Ε, συνδέει τι πιστοτικέ μονάδε αυτέ με το εθνικό πλαίσιο προσόντων που πέρασε τώρα πρόσφατα. Και υποβάθμιση των πτυχίων μα καθώ από πενταετή κύκλο σπουδών πάμε πλέον στα 4 συν 1 χρόνια, όπου στα 4 χρόνια οι φοιτητέ θα παίρνουν bachelor και ο πέμπτο χρόνο είναι πολύ πιθανό να είναι, πολύ, είναι πολύ πιθανό να χρειάζεται να πληρώσουν οι φοιτητέ δίδακτρα. Αξίζει να σημειώσουμε στο ζήτημα των διασπάσεων των προγραμμάτων σπουδών. Ότι αυτή τη στιγμή έρχεται να εφαρμοστεί από όλε τι πολυτεχνικέ σχολέ πανελλαδικά μόνο στο Πολυτεχνείο Κρήτη, γεγονό που αυτόματα μειώνει και υποβαθμίζει το ρόλο των μηχανικών και των αποφύτων που παράγει το Πολυτεχνείο Κρήτη. Ε, Επίση, έχει τεράστια σημασία να αναφερθούμε σε ζητήματα όπω ιδιωτικοποίηση τα φοιτητοδάνεια ή ακόμα η παντελή αδιαφορία για τη μέρημνα. Μέρημνα την οποία, αν έχετε ενημερωθεί την τελευταία περίοδο, πριν δύο μέρε ξεπούλησαν στο TAIPAD το, το, το κτήμα του παλιού του ψυχ, του ψυχιατρίου. Ένα μέρο το οποίο ο σύλλογο φοιτητών και η Πριτανία και η Αντιπεριφέρεια είχαν πει ότι θέλουν να τεθεί ας πούμε, για τη στέγαση των φοιτητών. Τα πτυχία πλέον υποβαθμίζονται. Ε, δεν υπάρχει αυτό που λέμε δημόσια δωρεάν, ε, δημόσια δωρεάν παιδεία. Αυτό το οποίο θα θέλαμε να ε, πούμε είναι ότι αυτό ο αγώνα των φοιτητών δεν θα πρέπει να είναι ξεκομμένο ε, από τον αγώνα των ίδιων των γονέων μα των κομματιόν ε, κομματιών της κοινωνίας, όπως είναι αγρότες, όπως είναι οι αυτοαπασχολούμενοι. Θα πρέπει σύσσωμος όλος ο χανιώτικος λαός και όχι μόνο όλος ο χανιώτικος λαός, όλος ο ελληνικός λαός να δώσει αγώνα απέναντι σε αυτόν τον νόμο. Ζητάμε πρώτον την αναβολή σε πρώτη φάση τη συζήτηση για να... πάνω στον οργανισμό για να συζητήσουμε ουσιαστικά για να καταθέσουν και οι φοιτητέ και, και, και οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί της προτάσει του και οι καθηγητέ. Αύριο, μια κινητοποίηση σύγκλητο για να μην επιτρέψουμε να ψηφιστεί αυτό ο αυτό το σχέδιο, το οποίο ουσιαστικά καταλύει το δημοκρατικό δημόσιο και το πανεπιστήμιο.